Θα ανοίξουμε μία παρένθεση, θα πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση αναφορικά με το εγχώριο τουριστικό προϊόν και την πορεία του, το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα σε μία περίοδο πανδημίας. Στην αρχή της εκπομπής είπα ότι πολλοί επιχειρηματίες αγοράς, εστίασης, στην παιδεία ακόμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκπαιδευτικοί δεν έχουν πάρει απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ερεθύμνου. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Αν επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το χειμερινό τουρισμό, θα καταλήξουμε κάπου? Στην παρούσα φάση καταλήγουμε στο απόλυτο μηδέν. Στο απόλυτο μηδέν. Είναι γεγονός ότι με κλειστές πόλεις και απαγορευτικές διατάξεις μετακίνησης από νομό σε νομό, είναι σαν ένα κλειστάκι τα ξενοδοχεία. Οπότε για ποιο τουρισμό μιλάμε? Κύριε Τσακαλάκη, όπως το είπατε, δεν επιτρέπονται μετακινήσεις από νομό σε νομό. Την ίδια ώρα είναι ανοιχτά τα χειμερινά καταλήματα, είναι ανοιχτά τα ξενοδοχεία εντός των πόλεων. Αυτό είναι αντιφατικό. Ποιος πελάτης θα έρθει, από πού θα περιμένουμε τον πελάτη? Όταν δεν μπορεί να έρθει από πουθενά, ποιος θα έρθει? Ο Ηρακλειώτης δηλαδή θα πάει στο Ηρακλειώτικο ξενοδοχείο να πάει να καταλύσει με την οικογένειά του, ή ο Ρεθεμιώτης θα πάει στο Ρεθεμιώτικο ξενοδοχείο? Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. 2.000 τα χειμερινά καταλήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Τι θα γίνει με αυτές τις επιχειρήσεις, τι πρέπει να γίνει, κύριε Τσακαλάκη? Πρώτα απ' όλα έχουμε διατυμπανίσει από την αρχή ότι είμαστε υπέρ της υγείας και μετά έρχεται και το επιχειρήν. Αυτά τα δυο θα πρέπει να συμβαδίζουν. Όπως είδατε από τα αποτελέσματα, ο τουρισμός δεν επιβάρυνε την κατάσταση, διότι τα κρούσματα τα οποία πιάστηκαν στις πύλες εισόδου ήταν απειροελάχιστα και η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της επιδημίας στην Κρήτη ήταν απειροελάχιστη. Επομένως, δεν πρέπει να φοβόμαστε τον τουρισμό. Εκεί που πρέπει να φοβόμαστε είναι καμιά φορά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πειθαρχούν, δεν εφαρμόζουν εν πάση περιπτώσει τα πρωτόκολλα της κυβερνήσεως και τη υποδείξη των λοιμοξιολόγων. Τα πρωτόκολλα που εμείς είχαμε να εφαρμόσουμε το καλοκαίρι τα εφαρμόσαμε με μεγάλη προσοχή, με θρησκευτική ευλάβεια. Γι' αυτό θα είδατε ότι και τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Δεν υπήρξαν ούτε επιμολύνσεις προσωπικού στα ξενοδοχεία, αλλά ούτε και τουριστών. Δεν είχαμε καμία αγωγή, τίποτα που να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των ξενοδοχείων. Το ίδιο θα γινόταν εάν συνεχιζόταν και το χειμερινό πρόγραμμα που είχε εξαγγελθεί έστω για ένα μέρος του μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Τώρα, το χειμερινό πρόγραμμα που εκτελέστηκε τα δύο τελευταία χρόνια, που ήταν ένα πρόγραμμα αγορών ουσιαστικά στην Κρήτη, σε διάφορα ξενοδοχεία, στους δύο νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ήταν ο προπομπός για να ξεκινήσει στο μέλλον και το υπόλοιπο κανονικό χειμερινό πρόγραμμα. Ήδη την τελευταία χρονιά η παραμονή των πελατών σε πολλές περιπτώσεις ήταν 14ήμερη και ήταν 14ήμερη στο 80% του πακέτου. Από τον πράκτορα που τους αντιπροσώπευε είχαμε αυτές τις πληροφορίες. Ήταν λοιπόν κάτι το πολύ ευχάριστο, διότι μια εβδομάδα κάνανε την Κρήτη ολόκληρη και περνούσαν από όλα τα αξιοθέατα του νησιού σε όλες τις πόλεις και τα βλέπανε. Και την δεύτερη εβδομάδα μένανε και κάνανε καθαρά διακοπές στο ξενοδοχείο της παραμονής. Κύριε Τσακαλάκη, χαμένη λοιπόν η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εκεί καταλήγουμε. Και θέτω το εξής ερώτημα. Σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας μέσα στο Γενάρη, η τουριστική σεζόν πότε ξεκινά μετά, σύμφωνα με το καλό σενάριο? Το καλό σενάριο είναι κάπου στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Διότι το πρώτο εξάμηνο έχει ουσιαστικά χαθεί. Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις είναι απειροελάχιστες. Ουσιαστικά στα κομπιούτερ μας έχουμε τις κρατήσεις αυτές των βάουτσερ. Αυτοί δηλαδή που ήταν να έρθουν φέτος και δεν μπόρεσαν,
και έχουν πάρει ένα βάουτσερ για του χρόνου. Εννοείται ότι για να υπάρξουν διακοπές, για να κλείσουν πακέτα οι ενδυνάμει πελάτες μας, χρειάζονται καλή ψυχολογία πρώτον και δεύτερον χρειάζονται και χρήματα. Ως γνωστόν ζουν και αυτοί με επιδόματα όπως αυτά που ζουν οι Έλληνες, ίσως να φαντάζουν μεγαλύτερα, γιατί αριθμητικά είναι μεγαλύτερα τα νούμερα που παίρνουν σαν επίδομα οι ξένοι, όμως αν συνυπολογίσουμε το κόστος ζωής στο εξωτερικό, είναι μια ή άλλη. Επομένως, με την έλευση των εμβολίων και με το που θα αρχίσει ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβολιάζεται, που πιθανολογούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα έχει εμβολιαστεί μέχρι τον Ιούνιο, τότε θα έχει αλλάξει και η ψυχολογία, θα αρχίσουν να έρχονται και με κάποια τεστ, κάτι θα βρεθεί, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη σεζόν από ό,τι είχαμε φέτος. Είναι γεγονός ότι και εμείς σαν συνδικαλιστικά όργανα αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει κανόνες ίδιους για όλα τα κράτη. Κύριε Τσαγαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.